δύναμη ψυχή συγγενής 62χρονης, η οποία κατέληξε από εγκεφαλική αιμορραγία στο Παγνί, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, αποφάσισαν να δωρήσουν το ΥΠΑΡ, τα νεφρά και τους κερατοειδείς για να χαρίσουν ζωή σε άλλους 5 συνανθρώπους μας. Το ανεκτήμητο αυτό δώρο ζωής ολοκληρώθηκε ανήμερα του Αγίου Μινά και η ζωή μπορεί και πάλι να χαμογελάσει σε 5 ασθενείς. Την ίδια ώρα τα νούμερα είναι αμήλικτα. Σε επίπεδο χώρας αξιοποιούνται τα όργανα από 5 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 20 δότες ανά εκατομμύριο. Έχουμε δηλαδή περίπου 50 αμοσχεύματα το χρόνο. Όταν κατά μέσο όρο στην Ευρώπη έχουμε 20 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε 200. Και αυτά λοιπόν τα 200 δεν σημαίνει μόνο 200 άνθρωποι, μπορεί να σημαίνουν 700 άνθρωποι. Η δωρεά οργάνων εδώ στην Κρήτη φαίνεται ότι πηγαίνει σχετικά καλά εδώ και χρόνια. Ο κόσμος το έχει εμπεδώσει, τα νοσοκομεία προσπαθούν πάρα πολύ. Ελάχιστοι δότες σημαίνει λιγότεροι άνθρωποι θα καταφέρουν να βγουν νικητές με τις τεράστιες λύσεις αναμονής να φωτογραφίζουν το πρόβλημα και την απελπισία συμπολιτών μας, των οποίων η ζωή παίζεται κορώνα γράμματα. Είναι θέμα καλύτερης οργάνωσης και αυτό πρακτικά σημαίνει περισσότεροι και πιο εκπαιδευμένοι συντονιστές μεταμόσχευσης μέσα στις μονάδες, ενίσχυση των κέντρων, ενίσχυση ακόμα και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και φυσικά και όλο αυτό το κομμάτι της καμπάνιας και ό,τι συνεπάγεται. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που πρέπει από αρχή μέχρι τέλους να ενισχυθεί. Οι ειδικοί στέλνουν το μήνυμα ότι η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη αγάπης και προσφοράς. Αυτή τη στιγμή 1.300-1.500 άνθρωποι περιμένουν σε λίστες. Για να μιλήσουμε για το νεφρό, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που περιμένουν και στη χώρα μας και παγκοσμίως, έχουμε αναμονές που μπορούν να ξεπερνούν και τα 8 χρόνια, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να είναι 2. Να ενημερώνει το κόσμος, να ευαισθητοποιείται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η διαδικασία της δωρεάς είναι λίγο πολύπλοκη. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι στην εντατική, να διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός θάνατος. Σημασία στη δωρεά μεγάλη έχει, αν θέλετε, για τον κόσμο να συζητηθεί με την οικογένεια. Και από εκεί και πέρα, αν πουν όχι, αποσυνδέεται. Αν πουν ναι, τότε γίνεται μια διαδικασία να βρεθούν συμβατοί δότες. Ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Αιματοκρήτης πραγματοποιεί αδιάλειπτα καμπάνια για τη δωρεά οργάνων σε όλη την Κρήτη, που έρχεται στην τρίτη θέση πανελλαδικά σε προσφερόμενα αιμοσχεύματα. Σε επίπεδο Κρήτης, επίσης διαχρονικά πάμε καλά. Είμαστε από τους πρώτους σε εθνικό επίπεδο σε προσφορά αιμοσχευμάτων. Καλύτερες περιοχές θεωρούνται η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη. Τα νοσοκομεία μας εδώ δίνουν 5, 6, 7 δότες κάθε χρόνο. Το ΚΑΤΣ όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει 1-2 δότες που θα έπρεπε κατά κύριο λόγο σε όλες τις χρονιές. Άρα εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από το νοσοκομείο. Όταν βέβαια δεν έχεις κρεβάτι εντατικής, δεν μπορείς να συζητήσεις για δωρεά. Κοιτάς να βάλεις τον επόμενο μέσα. Στην Ελλάδα περιμένουν μόσχευμα περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι, με τους αρμόδιους να κάνουν λόγο για οργανωτικές ελλείψεις σε όλη την αλυσίδα, από την ενημέρωση του κόσμου μέχρι και τον συντονισμό της μεταμόσχευσης.